Ο Κώστας Αφιλίδης είναι στη γραμμή. Κώστα, καλό μεσημέρι. Πού είσαι, Κώστα? Καλησπέρα. Τι είσαι, καλά, γερός? Δόξα τω Θεώ. Πώς περνάς? Καλά. Δεν μου λες, λέγαμε νωρίτερα ότι αυτές τις ημέρες όλοι οι ποδοσφαιριστές τώρα, είτε λίγο ασυναίσθητα, είτε γιατί δεν γίνεται αλλιώς, κανονίζουν τις άδειές τους. Έτσι είσαι και εσύ? Για το χειμώνα, για τη χειμερινή διακοπή. Ναι, σίγουρα. Την Τρίτη παίζουμε το τελευταίο παιχνίδι με την Dortmund και μετά έχουμε διακοπές, οπότε πρέπει να τα κανονίσουμε από τώρα. Πρωτάθλημα με την Dortmund την Τρίτη? Ναι, ναι, ναι. Πρωτάθλημα, μάλιστα. Εκεί ή σε εσάς, σε εσάς? Όχι, έξω παίζουμε. Παίζουμε τώρα το Σάββατο με την Gladbach. Ναι. Με το τελευταίο παιχνίδι με την Dortmund εκτός. Κώστα, αυτή είναι και μια μαγεία της Bundesliga. Δηλαδή, υπάρχει προετοιμασία για κάποιο παιχνίδι που λες, έχουμε εύκολο παιχνίδι? Δεν έχει, Όχι, όχι, κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Κατά τη δική μου άποψη στην Bundesliga, και νομίζω ολονό είναι αυτή η άποψη, ότι όλες οι ομάδες είναι δυνατές στο γερμανικό πρωτάθλημα και πρέπει να προετοιμάσαι για κάθε μία ξεχωριστά. Ποια είναι η καλύτερη ομάδα, Κώστα, η Augsburg ή η Σάλκε? Η Σάλκε. Α, πολύ απότομο. Ξεκούραστα το είπες. Γιατί η βαθμολογία λέει Σάλκε, τώρα, Σάλκε 17, Augsburg 14. Σε 14 μάτς. Εντάξει, η Σάλκε δεν ξεκίνησε καθόλου καλά τη σεζόν, όπως γνωρίζετε. Τα πρώτα 5 παιχνίδια, νομίζω, όχι, είμαι σίγουρος, δεν νομίζω, δεν είχε καν νίκη. Οπότε έμεινε λίγο πίσω, αλλά εντάξει, βλέπουμε τον τελευταίο καιρό ότι κάνει κάποιες νίκες. Έχασε το τελευταίο αγώνα του Λεβερκούζεν, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Δύο μεγάλες ομάδες, η μία λίγο πιο τυχερή από την άλλη, και κέρδισε το παιχνίδι. Τι θεωρείς ως βασικό προτέρημα αυτής της Σάλκε, έστω και αν στη βαθμολογία λέμε ότι είναι αρκετά χαμηλά? Ποιο είναι το δυνατό της σημείο? Η αλήθεια είναι ότι δεν την έχω παρακολουθήσει την ομάδα πάρα πολύ. Δεν την παίξατε κι εσείς ακόμα? Από το μεταξύ μας παιχνίδι, εντάξει, φάνηκε πολύ καλή ομάδα, με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, ειδικότερα από τη μέση και μπροστά έχει τρομερούς παίκτες, θα έλεγα, και νομίζω ότι άμα την πετύχει στη μέρα της, θα έχει ένα δύσκολο απόγευμα. Είναι αλήθεια ότι είναι από τις λίγες ομάδες που παίζουν με τριάδα στην άμυνα, έτσι? Δεν συνηθίζεται στη Γερμανία σχηματισμός με τρία στόπερ. Όχι, όχι. Νομίζω είναι από τις... Αν δεν είναι μοναδική, νομίζω ότι κάποιες φορές το κάνει και η Bayern αυτό. Δηλαδή ανεβάζει τα μπακς πολύ ψηλά και είναι σαν κεντρώοι. Αλλά νομίζω αυτές οι δύο ομάδες πιο πολύ, οι άλλες παίζουν κανονικά με τέσσερις στην άμυνα, δεν το έχουμε δει πάρα πολύ συχνά. Άρα η κλήρωση του ΠΑΟΚ είναι δύσκολη, έτσι? Έως πολύ δύσκολη. Προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα, ναι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί εντάξει, τη δεδομένη χρονική στιγμή, νομίζω ότι και ο ΠΑΟΚ δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Αλλά εντάξει, είναι ένα παιχνίδι. Ξεκινήσουμε από το ένα παιχνίδι. Ναι. Γιατί πρώτα πρέπει να βλέπουμε την αρχή και μετά το τέλος. Πρέπει να πάρει η ομάδα ό,τι καλύτερο μπορεί. Και από εδώ και πέρα, με βάση το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, πρέπει να κοιτάξει το δεύτερο. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να αγχώνεται ότι παίζουν με τη Σάλκε και τεράστια ομάδα. Σίγουρα πρέπει να σεβαστούν όπως και την κάθε ομάδα που παίζουν, αλλά το σημαντικότερο είναι να μην τους τρομάξει το όνομα. Αυτό νομίζω. Νομίζω, Κώστα, το ξέρεις και από τη δική σου παρουσία στον ΠΑΟΚ, ότι και από όλη την εμπειρία σου, δεν τρομάζουν τα όνομα των ΠΑΟΚ. Ίσα-ίσα, οι πιο θεωρητικά αδύναμες ομάδες του δημιουργούν μια... Ναι, του δημιουργούν θέματα. Εσύ ήταν και φέτος αυτό. Βέβαια. Στο Μίλους. Εσύ θα το υπέγραφες το 0-0 στην Τούμπα? Δεν άκουσα, συγγνώμη. Το 0-0 στην Τούμπα θα το υπέγραφες? Θα το έπαιρνες? Όχι, όχι. Γιατί νομίζω ότι αυτή τη φορά θα παίξει με κόσμο η ομάδα, την τελευταία φορά έπαιξε χωρίς. Νομίζω ότι πρέπει να βάλει γκολ. Γιατί όταν η ομάδα παίζει είναι πάρα πολύ καλή. Το έχω δει φέτος. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω τους λόγους. Εντάξει, είναι και λογικό να κάνει μια κοιλιά η ομάδα. Τώρα δεν είμαι εκεί και δεν μπορώ να ξέρω 100%. Αλλά έχει δείξει ότι όταν παίζει είναι πάρα πολύ καλή. Οπότε θα
εγώ πιστεύω ότι θα μπουν γκολ στον αγώνα της Τούμπας και η Λίγη θα λέει ο Πάοκ. Μάλιστα. Κώστα, από όλη την εμπειρία σου πλέον στα ευρωπαϊκά γήπεδα, βέβαιως έχεις μεγαλύτερη στη Γερμανία, σε τι τις καταστάσεις, σε τι τις κληρώσεις για τον Πάοκ, μια καλή ελληνική ομάδα, τι είναι προτιμότερο, να παίξει με μια γερμανική ομάδα της δεύτερης ταχύτητας, ας πω εγώ, τη Σάλκε, με μια ιταλική ομάδα της δεύτερης ταχύτητας, με μια γαλλική, με μια αγγλική, τι λες, τι θα μας τέριαζε περισσότερο, ή τι είναι πιο δύσκολο? Από όποια χώρα και να είδαμε, γιατί όταν μιλάμε για ομάδα που παίζει Ευρώπη, σημαίνει ότι τερμάτισε στην πρώτη πεντάδα εξάδα. Ναι, ναι. Οπότε θα ήταν δύσκολο ούτως ή άλλως. Δεν νομίζω ότι κάποια από αυτά τα πρωταθλήματα μπορούν να ξεχωρίσουν τις ομάδες. Γιατί και η Αγγλία, ας πούμε, και η Γερμανία, ακόμη και η Ιταλία, οι πρώτες πέντε ομάδες, ας πούμε, είναι φωτιά. Έτσι πιστεύω. Η Ιταλία θα είναι Μίλαν, Ρώμα, Juventus, π.χ. Ίντερ. Η Γερμανία θα είναι Σάλκε, Ντόρτμουντ, Gladbach. Οπότε θα ήταν δύσκολο ούτως ή άλλως. Yeah. Αν χαρακτήριζα κάποια πιο εύκολη, αν χαρακτήριζα, που δεν θα το έκανα, θα ήταν μια γαλλική ομάδα. Γαλλική λες, ε. Δηλαδή τώρα στη χθεσινή κατάσταση, Σάλκε, Ρώμα, Λιόν, Τότεναμ, θα έλεγες ότι εκείνοι που παίζονται πιο εύκολα, γιατί σαφώς θα ήταν outsider πάντα ο ΠΑΟΚ, αλλά πιο βατό θα ήταν να παίξει με τη Λιόν, για παράδειγμα. Από ναι, αλλά η Λιόν που θεωρητικά είναι το πιο αδύνατο πρωτάθλημα από αυτά. Ναι. Νομίζω ότι η Λιόν θα ήταν. Και δεν θα έλεγες ότι, ας πούμε, η Τότεναμ δεν παίζεται. Πλέον είναι σε ένα επίπεδο. Ο ΠΑΟΚ την έπαιξε πριν 2-3 χρόνια. Νομίζω ότι πλέον έχει ξεφύγει με το ρόστερ που έχει. Ή όχι. Καλά. Εντάξει, και τότε είχε ρόστερ. Είχε Μπέιλι και Μόντι. Είχε τρομερούς προσφέρειες. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Αλλά είχε ένα σκαλοπάτι. Δεν θα έλεγα ότι ξέφυγε. Είχε ανέβει ένα σκαλοπάτι και θα ήταν πιο δύσκολο απλά. Mm-hmm. Πρέπει να υπολογίζουμε το πώς σκέφτονται και οι άλλες ομάδες. Γιατί το να παίξεις άλλη και με τον ΠΑΟΚ δεν νομίζω να είναι τόσο μεγάλη βαρύτητα, και αυτή είναι αλήθεια. Έτσι πιστεύω εγώ. Ούτε η Ρώμα, αν έπαιζε με τον ΠΑΟΚ, θα είναι τόσο μεγάλη βαρύτητα. Δηλαδή ναι, θα το θεωρούσε εύκολο τον αγώνα, κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ καλό για τον ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ καλό. Οι Ιταλοί πιο πολύ υποτιμούν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, νομίζω, από ό,τι οι Γερμανοί. Έτσι μας έχει δείξει. Άμα δούμε την πορεία στο Europa League περισσότερο, γιατί το Champions League ναι, ναι, είναι μια άλλη διοργάνωση, με τα αποτελέσματα που έχουν, νομίζω πως, ναι, όπως ήταν, ας πούμε, και η Ρώμα, το παρακολουθούσαμε την Rapid Austria, δεν θυμάμαι τώρα, ακριβώς, μην κάνω για λάθος, 3-1, 3-3 σε 2 λεπτά. Ναι. Ρώμα, οπότε, ναι. Εξακολουθείς να πιστεύεις ότι με όλη την παρουσία σου πλέον στη Γερμανία, ότι η πιο μεγάλη διαφορά μεταξύ ποδοσφαιριστών έχει να κάνει με την εκγύμναση, με τη φυσική κατάσταση, με το ρυθμό του παιχνιδιού εκεί στη Γερμανία από ότι εδώ στην Ελλάδα? Σίγουρα. Σίγουρα. Τώρα νομίζω πως δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Να το πω στο χαμηλότερο επίπεδο στην Ελλάδα, στις ομάδες με μικρότερη δυναμικότητα, πώς και γύμναση έχουν, αλλά πιστεύω ότι οι μεγάλες ομάδες δεν θα είναι πάρα πολύ σε αυτό. Δεν θα έχουν ικανούς. Ναι. Οι μεγάλες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος δεν θα υστερούν πάρα πολύ στην εκγύμναση. Δηλαδή πιστεύω ότι θα έχουν προπονητές και γυμναστές που θα δουλεύουν και θα γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα πάνω στο αντικείμενό τους. Και νομίζω ότι παίζει ρόλο και η νοοτροπία πάρα πολύ. Ναι, 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 κατανοητό. Δηλαδή εδώ ζουνε για... θα έρθουν στην προπόνηση, θα κάτσουν 5-6 ώρες εδώ, δεν θα φύγουνε. Mm-hmm. Στην Ελλάδα δεν νομίζω να το κάνουν πολλοί ποδοσφαιριστές αυτό. Από αυτό που έζησα εγώ. Ναι, ναι. Τώρα μπορεί να έχουν αλλάξει τα πράγματα και μακάρι. Από αυτό που έζησα εγώ, ούτε εγώ το έκανα. Η αλήθεια είναι. Μάλιστα. Κώστα, δεν ξέρω, θα μας πεις εσύ. Σε έχει σημαδέψει, θα είναι κάτι που θα το θυμάσαι για καιρό, αυτή η φάση με τον Εμπολό στο μάτς με τη Σάλκε? Ήταν από τα πιο στενάχωρα που έχεις βιώσει? Ήταν πολύ κακιά στιγμή, πολύ κακιά στιγμή, γιατί το θυμόμαστε και τώρα και χθες.
Να θυμίσουμε για όσους δεν ξέρουν ότι η Σάλκη αγόρασε τον Εμπολό με πάρα πολλά χρήματα από την Ελβετία και στο μάτι το δικό σας τραυματίστηκε σε μια κόντρα με σένα αρκετά σοβαρά στον Αστράγαλο. Το θυμάσαι ακόμα και σε στεναχωρεί? Σίγουρα, νομίζω ότι ήταν ένα πολύ δυσάρεστο συμβάν. Γιατί πάνω απ' όλα δεν προσπάθησα να το χτυπήσω. Ναι, ναι. Δηλαδή ήμουν πολύ άτυχος και ήταν πολύ άτυχος. Mm-hmm. Γιατί το χτυπάω με το γόνατό μου, το οποίο έχω μαζεμένο για να μην το χτυπήσω ουσιαστικά. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Μπορεί να μην συμβαίνουν σε τόσο μεγάλο βαθμό mm-hmm. όπως έγινε. Αλλά τέτοια μαργαρίσματα νομίζω ότι γίνονται 30-40 στον αγώνα. Απλά και έπεσε πολύ άσχημα. Ήταν η κακιά στιγμή. Αλλά εντάξει, πρέπει να το αφήσω πίσω. Δεν μπορώ να το σκέφτομαι συνέχεια, γιατί το σκεφτόμουν επί ένα μήνα και μου έκανε κακό. Πάρα πολύ κακό. Μίλησα με το παιδί, τα είπαμε. Και ανακουφίστηκες. Δηλαδή, ναι, γιατί και αυτός κατάλαβε. Νομίζω και περισσότεροι κατάλαβαν που γνωρίζουν ότι δεν ήθελα να το κάνω. Απλά έτυχε. Ναι. Ναι, κατανοητό. Αυτός δεν αγωνίζεται. Θα μπορούσες να ξεχωρίσεις κάποιον άλλον από τη Σάλκε που κάνει τη διαφορά? Και ο Χούντερα έχει σίγουρος. Προβλήματα. Ο Τσουμποτίν. Μπορεί. Ίσως αυτός. Ίσως αυτός. Δεν βασίζεται ναι. σε κάποιους παίχτες αυτήν την ομάδα. Στην ατομική διάκριση, ας πούμε, είναι δεμένη ομάδα, σφιχτή ομάδα. Και ο κοινός προπονητής προφανώς προσπαθεί να περάσει δικά του πράγματα αυτή τη στιγμή και ίσως γι' αυτό να ήταν και το ξεκίνημα λίγο δύσκολο. Μάλιστα. Ναι. Κώστα, για να κλείσουμε και να μιλήσουμε για σένα, τώρα που φεύγει και το 2016, το οποίο σε βρήκε, νομίζω, από τις πιο μεγάλες επιτυχίες, ότι έχεις καθιερωθεί πλέον στην εθνική ομάδα. Τι όνειρα κάνεις παραπάνω για το μέλλον, για την καριέρα σου? Γιατί νομίζω πήγε καλά αυτή η χρονιά. Δεν θέλω να σκέφτομαι το τι θα γίνει μετά. Θέλω να βλέπω το τώρα και το μετά θα έρθει από μόνο του. Οπότε μακάρι να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Δηλαδή μόνο αυτό μπορώ να πω. Ό,τι καλύτερο. Δεν μπορώ να πω ότι να κάνω μεταγραφή μπλα μπλα μπλα. Αυτό θα έρθει από μόνο του μέσα από τη δουλειά. Πρέπει να βλέπω κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και το τώρα. Δηλαδή πρέπει τώρα να την αυριανή προπόνηση. Δεν μπορώ να σκέφτομαι το μετά. Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε. Καλώς να επιστρέψεις και εδώ, που λογικά θα έρθεις για λίγες ή πολλές ημέρες τώρα στις γιορτές. Καλή επιτυχία στα δύο τελευταία παιχνίδια του 2016. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να είσαι καλά, Κώστα. Γεια.